Θέλω να πάμε ε, σε μία είδηση που μας έρχεται από την Ινδία. Γιατί όμως, πρώτα απ' όλα, έχει δικό δίδαγμα. Μην τα παρατάς ποτέ το πρώτο εθικό δίδαγμα. Και ο λόγος είναι διότι ένας άνθρωπος είχε πληρώσει κάποτε πριν από πάρα πολλά χρόνια ένα εισιτήριο παραπάνω από ό,τι έπρεπε. Ζήτησε τα χρήματα του πίσω και δεν του τα δώσανε. Και πότε δικαιώθηκε? 22 χρόνια μετά. Το πάλεψε 22 χρόνια. 22 χρόνια. Πήγαινε Τώρα... στα δικαστήρια 22 χρόνια για να πάρει 0,24 ευρώ. Γιατί ποσό είναι το θέμα, έμα αυτό είναι. 0,24 ευρώ ήταν η διαφορά. Είναι. Και πάλεψε 22 χρόνια για να του επιστρέψουν 0,24 ευρώ. Τώρα, στο ενδικό νόμισμα μπορεί να είναι η μεγαλύτερη αξία. Δηλαδή, να μην είναι 24 λεπτά που λέμε εμεί, άρα δεν είναι ε. κάτι ιδιαίτερο. Άρα μπορεί να είναι πολύ παραπάνω. Αλλά λέει το δικαστήριο, δεν θα είναι μόνο τα 0,24 ευρώ. Θα σου επιστρέψουν πίσω και με τόκο, κάθε χρόνο από το 1999 σχεδόν πότε ήταν μέχρι σήμερα, έντοκα τα χρήματα αυτά. Και βγαίνουν, εντάξει, δεν βγαίνουν πάρα πολλά, μισό 180 ευρώ του βγήκανε, κάπου τόσο. Λοιπόν, ο κύριος είναι δικηγόρος. Λέει ότι δεν ξόδεψε σε δικαστικέ διαδικασίε γιατί είναι από μόνο του δικηγόρο, οπότε το πάλεψε μόνο του. Δεν είναι λέει τα χρήματα που έχουν σημασία. Πρόκειται για έναν αγώνα για τη δικαιοσύνη και έναν αγώνα κατά τη διαφθορά. Οπότε άξιζε τον κόπο, είπε ο κύριο αυτό. Επίση, δεδομένου ότι είμαι δικηγόρο, δεν χρειάστηκε να πληρώσω και κάπου χρήματα παραπάνω. Επομένω, ό,τι έβγαλε αυτά τα 180 ευρώ, εν περιπτώσει, μπήκαν κατευθείαν στην τσέπη του. Αλλά είναι αυτό το που είπε, ότι καλό είναι να μην τα ποτέ, γιατί κάποια στιγμή μπορεί να δικαιωθεί. Το ότι είναι δικηγόρο το δικαιολογεί αυτό, διότι λε τα δικαστικά έξοδα και μόνο. Ναι. Ε, τώρα δεν είναι και κανένα μεγάλο ποσό. Όχι, όπως για και να, να το παλεύει τώρα τόσα χρόνια και να πάρει 0,24 ευρώ. Και λοιπόν... αυτό ήθελε να δείξει απλά τον τρόπο που λειτουργούν τα δικαστήρια στην, στη χώρα του, ότι έχει πάρα πολύ μεγάλε καθυστερήσει. Λοιπόν,